μαύρων πετρών και στο μεταλλείο των σκουριών, γιατί δεν είμαστε μόνο οι σκουριές. Οι σκουριές μπορεί να ακούγονται πολύ, αλλά δεν είναι το κέντρο της δικιάς μας δραστηριότητας. Είναι κι άλλα. Εκεί η επένδυση που διαμαρτύρονται οι κάτοικοι λειτουργεί με όλους τους περιβαλλοντικούς όρους νόμιμα. Η επένδυση σαφώς λειτουργεί νόμιμα. Είναι μία μελέτη που έχει εγκριθεί, μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουν γίνει προσφυγές από μερίδα κατοίκων στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουμε δικαιωθεί με 7 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και αυτή τη στιγμή απασχολούνται 1.000 άμεσα στην Ελληνικός Χρυσός και 900 εργολάβους μας, όλοι ντόπιοι. Ξέρετε, είπατε μερίδα κάτοικοι εναντίον εργαζόμενων. Ναι. Υπάρχει μία μερίδα κατοίκων εναντίον των εργαζόμενων που είναι κάτοικοι και εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Ο Δήμος Αριστοτέλης, στον οποίο ανήκουμε, είναι 16 χωριά. Τα 11 χωριά που δραστηριοποιούμαστε εμείς είναι τα παλιά μαδεμοχώρια. Ναι. Είναι μεταλλοχώρια αυτά. Δεν ανακαλύψαν τη μεταλλευτική ένα ωραίο πρωί ξυπνώντας. Οι εργασίες έχουν σταματήσει τώρα, κύριε Θεοδωρακόπουλε? Όχι, συνεχίζονται κανονικά παντού. Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί των κατοίκων και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ ο κύριος Κορονάκης χθες εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Επικαλέστηκε και μια μελέτη. Επικαλέστηκε μελέτη που έχει κάνει το κόμμα του, ότι στο μέλλον θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα και για το περιβάλλον και βασικά για την υγεία των κατοίκων εκεί. Ακούστε να δείτε. Και επειδή την κυρία Καρακώστα πρώτη φορά μιλάμε, αλλά είδα ότι είναι μηχανικός και γνωρίζει ίσως πώς σκέφτονται και γνωρίζει σίγουρα πώς σκέφτονται οι Έλληνες μηχανικοί, τη μελέτη αυτή την υπογράψαμε 15 Έλληνες μηχανικοί και έχει την συνυπογραφή 7 ελληνικών πανεπιστημίων. Μην τα απαριθμίσω τώρα. Ναι. Και μάλιστα δεν είμαστε μηχανικοί, ναι, που ζούμε στην περιοχή. Δεν ζούμε στην Αθήνα, ζούμε στην περιοχή. Εμένα τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στρατώνη, ναι, και ο γιος μου σπουδάζει επίσης μηχανικός. Δεν νομίζω ότι υπογράψαμε κάτι το οποίο καταστρέφει την περιοχή που ζούμε. Πρώτον. Δεύτερον, εκείνο που χρειάζεται, και ειλικρινά για άλλη μια φορά θα απευθύνω έκκληση, χρειάζεται ένας διάλογος. Εμείς οι μηχανικοί είμαστε συνηθισμένοι να βάζουμε χαρτιά σε ένα τραπέζι, να υδρώνουμε πάνω από το τραπέζι, να ξενυχτάμε αν χρειαστεί. Θέλουμε να εξηγήσουμε αυτό που υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν η δουλειά μας να χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντοκτόνα επένδυση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Η μελέτη μας, αν μη τι άλλο, είναι περιβαλλοντικά επικεντρωμένη. Να πω, κύριε Θεοδωρακόπουλε, να σας πω δύο κουβέντες, ναι, κύριε Θεοδωρακόπουλε. Να πείτε δύο, ναι, κουβέντες. Μου έκανε όμως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, εγώ συμφωνώ σε όσα είπατε για τους μηχανικούς, μου έκανε όμως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η πρώτη σας διατύπωση ήταν, είναι εργαζόμενοι εναντίον πολιτών. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν πω, είναι έτσι. Οι πολίτες είναι απέναντι όχι στους εργαζόμενους, είναι απέναντι στη λειτουργία της εταιρείας και σε σημεία τόπου λειτουργίας. Συμφωνώ κύριε Καρακώστα, είστε υπέρ ή κατά της επένδυσης. Άρα λοιπόν, δεν έχω αντίρρηση να βάλουμε τα χαρτιά κάτω, αλλά η αλήθεια δεν είναι μία, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και οι μηχανικοί και αυτοί έχουν διαφορετικές απόψεις στο σύν, στο πλήν. Να τα βάλουμε κάτω. Αλλά προσέξτε, μην εκτίθεστε. Δεν είναι οι εργαζόμενοι εναντίον των κατοίκων, όχι, ούτε ίσως, οι κάτοικοι καταλάβατε, εναντίον των εργαζομένων. Δεν με καταλάβατε τι σας είπα. Δεν υπάρχει εναντίον κανενός. Έτσι το διατυπώσατε, συγγνώμη. Δεν έχει νόημα να μην μας διατυπώσει. Εσείς είστε υπέρ ή κατά της επένδυσης? Ένα λεπτό πριν μπείτε σε αυτή, ναι, την ερώτηση, θέλω να απαντήσω αυτό που είπε η κυρία Καρακώστα και συμφωνώ μαζί της 1000%. Εμείς όλοι είμαστε κάτοικοι της περιοχής. Και αν έχουμε και διαφορές, θα τις βρούμε μεταξύ μας, αν υπάρχουν και πώς. Δεν είμαστε εναντίον κανενός. Τα παιδιά μου, εμένα και τα δύο τελειώσαν το λύκειο. Ναι, αλλά δεν καλέσατε ποτέ ως εταιρεία τους κατοίκους και να εξηγήσετε. Αυτό που λέτε σήμερα στην τηλεόραση δεν το έχετε κάνει στη διάρκεια τόσων φορές αγώνων που έχουν γίνει. Εκατοντάδες φορές. Έχουμε ανοίξει την πύλη μας. Ολοκληρώστε, κύριε Θεοδωρακόπουλε, ολοκληρώστε. Έχουμε ανοίξει τις πύλες του εργοστασίου μας και έχουμε ξεναγήσει μέχρι σήμερα. Δεν φτάνει 4,5... αυτό που καταλαβαίνετε. Α, όχι, όχι, σας καταλαβαίνω τι λέτε. 4.500 άτομα. Στο γραφείο, ναι, μου έχω καθίσει με την Επιτροπή Αγώνα ώρες ολόκληρες και τα έχουμε συζητήσει, μάλιστα, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρακόπουλε. Να είστε καλά. Κυρία Καρακώστα, για να πάρω το λόγο του κ. Στεκλαμάνη, υπέρ ή κατά της επένδυσης? Κατά της επένδυσης. Κατά της επένδυσης. Μην το δικαιολογήσετε. Το καθαρό. Όχι, έχει όρους το κατά. Το καταλαβαίνω, αλλά. Τι επιφέρει στη χώρα μου? Συμφωνούμε. Και χρηματικά και περιβαλλοντικά. Εγώ είμαι υπέρ της επένδυσης με μία μόνο προϋπόθεση, να ελεγχθεί
εάν αυτά που η εταιρεία οφείλει να πληρώνει στο κράτος είναι αυτά που πρέπει να πληρώνει και αν τα εισπράττει το κράτος. Δυστυχώς δεν συμβαίνουν αυτά. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα στους κόλπους του επαγγελματίες οικολόγους. Είναι οι ίδιοι που κατέστρεψαν τη διπλή ανάπλαση κάτω στο Βοτανικό γιατί μη χαθούν οι κορμοράνοι. Αν πάτε να ρωτήσετε τους βοτανικιώτες αν ποτέ στη ζωή τους είχαν δει κορμοράνο. Η ανάπλαση του Βοτανικού ήταν ο Παναθηναϊκός, κύριε Κακλαμάνη. Και τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Με όλα τα καταστήματα. Ευχαριστούμε καλά. Καλό Πάσχα να έχετε.